Η εικόνα αυτή με τους οδηγούς των ταξί να αναμένουν με τις ώρες τις πιάτσες τους πελάτες αποτελεί πλέον συνηθισμένο φαινόμενο για την πόλη των Γεννητσών. Την αιτία δεν πρέπει να την αναζητήσει κανείς μόνο στην κρίση, αλλά και στη σκληρή πραγματικότητα που διέπει το καθεστώς φορολόγησης και ασφάλισης των επαγγελματιών. Η πιάτσα δεν χωράει τα ταξί. Η πιάτσα είναι για 4 ταξί και αυτή τη στιγμή σταθμεύουμε 14. Όπως και στις υπόλοιπες πιάτσες γίνεται το ίδιο, δεν χωράμε. Γιατί δεν υπάρχει δουλειά, έτσι, και τα ταξί αναγκασμένα να είναι παρκαρισμένα στις στάσεις. Κάποτε ήταν όλα στην κίνηση. Η πιάτσα είναι για 4 ταξί και αναγκαζόμαστε, καθόμαστε 10 ταξί, 12, 15, γιατί γίνεται και στις άλλες πιάτσες το ίδιο πράγμα και αναγκάζονται ο καθένας όπου μπορεί να βολευτεί. Όπως υποστηρίζουν, το μεταφορικό τους έργο πλήττεται και από τον αθέμητο ανταγωνισμό που δημιουργούν πολλοί πολίτες που λειτουργούν ως ταξιτζίδες για γάρη συγγενών και φίλων. Επειδή υπάρχει ανεργία μεγάλη και όλοι κάθονται, κάνουν όλοι τον ταξιτζή. Ο εγγονός πηγαίνει τη γιαγιά στην τράπεζα, πηγαίνει τη γιαγιά στο γιατρό, ούτως ή άλλως το 20 θα το έπαιρνε, κάνει και τον ταξιτζή στη γιαγιά. Ο γείτονας κάνει τον ταξιτζή στον γείτονα. Οι πελάτες έρχονται, ρωτάνε πόσο κάνει η διαδρομή από εδώ μέχρι εκεί για να ξέρουν πόσο περίπου θα δώσουν στον γείτονα ή στον εγγονό ή στον φίλο που θα τους εξυπηρετήσει. Η πόλη είναι νεκρή, δεν έχουμε ξένο κόσμο στην πόλη. Δεν έχουμε ούτε στρατό, δεν έχουμε ούτε φοιτητές, είμαστε οι ντόπιοι ήδη κάτοικοι. Στην πόλη των Γεννητσών υπάρχουν σήμερα 50 ταξί.